έτσι. Προσπαθεί με μία δέσμη αλλαγών και μεταρρυθμίσεων να αναδιοργανώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με επίκεντρο την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να δώσει έμφαση στην πρόληψη και την αγωγή υγείας, να δώσει έμφαση στις πολιτικές δημόσιας υγείας και κυρίως να ηθικοποιήσει το σύστημα, να τελειώσουμε οριστικά με τη φαυλότητα του παρελθόντος, με την προκλητή ζήτηση, τη σπατάλη, τη διαφθορά και την εκμετάλλευση του αρρώστου. Παρά τις κασάντρες, παρά τις προβλέψεις της δυσίωνες, το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και 2 χρόνια είναι όρθιο, είναι λειτουργικό, αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του, αυξάνει τα τμήματά του, δημιουργεί νέες δυνατότητες αξιοπρεπούς φροντίδας των πολιτών και κυρίως άνοιξε τις πόρτες του και καλύπτει καθολικά τον πληθυσμό χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Εδώ και πάνω από 1 χρόνο με τον νόμο 4368 καθιερώσαμε την ισότιμη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών, μια τεράστια παρέμβαση, μια παρέμβαση τομή στην αντίληψη για την υγεία και για την κοινωνική πολιτική στη χώρα μας. Νομίζω ότι το στίχημα λοιπόν είναι αυτός ο θεσμικός αποκλεισμός που ξεπεράστηκε, τώρα να στην πράξη να μπορούν αυτοί οι πολίτες με ισοτιμία και με αξιοπρέπεια, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, να αντιμετωπίζονται στις δημόσιες δομές και να καλύπτονται σταδιακά περισσότερες ανάγκες τους. Το πολιτικό μας σχέδιο λοιπόν είναι διεύρυνση του δημόσιου χώρου στον τομέα της υγείας. Διεύρυνση του δημόσιου χώρου, κάλυψη των ανισοτήτων, αντιμετώπιση των υγειονομικών ανισοτήτων. Την προηγούμενη περίοδο, την περίοδο των πρώτων μνημονιακών χρόνων, το ξέρουν όλοι αυτό πάρα πολύ καλά, το ξέρουν και οι εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας, το ξέρουν κυρίως οι πολίτες, ότι υπήρξε μια πολιτική απαξίωση και κατεδάφιση. Έκλειναν δομές, εξωθούνταν χιλιάδες γιατροί σε απομάκρυνση από το δημόσιο σύστημα υγείας, είχαν παγώσει προσλήψεις, οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας ήταν τραγικά ελλειμματικοί. Αυτή η πορεία έχει αντιστραφεί. Και παρά το ότι προφανώς υπάρχει δημοσιονομικό πλαίσιο ασφιχτικό, κάνουμε μια πολύ συστηματική προσπάθεια τα 2 τελευταία χρόνια να δώσουμε την προτεραιότητα που χρειάζεται η κοινωνία και όχι τόσο οι επαγγελματίες υγείας. Η κοινωνία τη χρειάζεται αυτή την προτεραιότητα στη δημόσια περίθαλψη. Και σήμερα είμαστε στον Εύωσμο, επειδή είναι μια όντως πρωτοπόρα δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου. Αυτά που είχαν προβλεφθεί στον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ το 1397, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκαν 30 χρόνια μετά, γιατί ακριβώς υπήρξε η πολιτική επιλογή ο χώρος πρωτοβάθμιας φροντίδας να παραχωρηθεί προνομιακά στη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα. Αυτή η επιλογή αναιρείται σιγά σιγά. Προσπαθούμε να διευρύνουμε την παρουσία του δημόσιου τομέα και στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Αυτό θεωρούμε ότι χρειάζεται σήμερα μια κοινωνία που έχει φτωχοποιηθεί, που έχει δυσκολίες πρόσβασης, που έχει δυσκολίες ανάληψης του αυξημένου οικονομικού κόστους. Νομίζουμε λοιπόν ότι με την παρουσία μας αυτή σήμερα και με την εξαγγελία ενός σχεδίου νέων αποκεντρωμένων δομών, 239, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Βαρδαρός, σε όλη τη χώρα, σε όλο τον αστικό πληθυσμό, τον αστικό ιστό των πόλεων, αλλά με έμφαση στις περιοχές, τις πιο λαϊκές, τις πιο φτωχοποιημένες, με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες, με τις μεγαλύτερες ανισότητες, εκεί ακριβώς επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας, αποδεικνύοντας ότι μπορούμε στο ίδιο μνημονιακό πλαίσιο να ακολουθούμε μια άλλη πολιτική, να βάζουμε άλλες προτεραιότητες με μεροληπτικές υπέρ των κοινωνικά δύναμων αυτής της χώρας. Και το νέο αυτό μοντέλο που έχει πυρήνα τον οικογενειακό γιατρό, την διεπαγγελματική ομάδα υγείας, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αλλαγή. Το σύστημα υγείας μας ήταν για πολλά χρόνια πολύ νοσοκομειοκεντρικό και πολύ ιατροκεντρικό, επιτρέψτε μου να πω. Αυτό το μετασχηματίζουμε σιγά σιγά και κάθε επαγγελματίας υγείας βρίσκει το ρόλο του ισότιμα σε μια προσπάθεια που έχει στόχο την καλύτερη φροντίδα των ανθρώπων.
οι νέες αυτές δομές θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουν και μια νέα κουλτούρα για το σύστημα υγείας. Μια κουλτούρα εξωστρέφειας, πρόληψης, αγωγής υγείας, παρέμβαση στην κοινότητα, τεκμηριωμένης φροντίδας, ενίσχυσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του συστήματος, αξιοποίησης θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλων, παρακολούθησης δικτών συγκεκριμένων και φυσικά αξιολόγησης και των ανθρώπων και των δομών και των υπηρεσιών. Νομίζουμε λοιπόν ότι είναι μια πραγματικά πολύ σημαντική παρέμβαση αυτή. Θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους στην αρχική περίοδο και φυσικά θα υπάρξει συνέχεια, γιατί θα είναι μια κρατική πολιτική αυτή που η πολιτεία θα εγγυηθεί την ολοκλήρωση και τη συνέχειά της και τη διεύρυνσή της σε όλη τη χώρα. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτή η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση. Δεν είναι ένας μηχανισμός για να υλοποιήσουμε λιτότητα στον χώρο της υγείας, για να περικόψουμε πόρους, για να περικόψουμε προσωπικό. Και φυσικά δεν είναι μια ιδεοληψία της αριστεράς. Δεν είναι μια ένδειξη κρατισμού όπως μας κατηγορούν. Είναι αυτό που η βιβλιογραφία, η επιστημονική βιβλιογραφία και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις πολιτικές υγείας σε όλο το σοβαρό δυτικό κόσμο λένε ότι είναι η στρατηγική απάντηση στην κρίση των συστημάτων υγείας. Η στρατηγική απάντηση λοιπόν είναι επικέντρωση στην πρωτοβάθμια φροντίδα, ανθρωποκεντρική φροντίδα, έμφαση στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια των ασθενών. Νομίζουμε ότι αυτό είναι το περίγραμμα, αυτό είναι το στίγμα. Η παρουσία του Πρωθυπουργού σήμερα δηλώνει την ισχυρή πολιτική βούληση και της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου αυτό το σχέδιο να προχωρήσει με αποφασιστικότητα, να δώσουμε δυνατότητα εργασίας σε νέους επαγγελματίες υγείας, να δώσουμε τη δυνατότητα να αντιστραφεί το brain drain, η μετανάστευση ιατρική των νέων γιατρών, να μπορούν να διεκδικήσουν και αυτοί, όπως και όλοι οι πολίτες της χώρας μας, μια αξιοπρεπή επιστημονική και επαγγελματική προοπτική στον τόπο τους. Νομίζουμε λοιπόν ότι πραγματικά η μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα στηριχτεί προφανώς, ο πυρήνας του σχεδιασμού της περιοχής εδώ είναι το κέντρο υγείας αυτό. Είναι ένα εξαιρετικό κέντρο υγείας με πολύ αναβαθμισμένες υπηρεσίες, με αναβαθμισμένη δυνατότητα εργαστηριακής υποστήριξης των γιατρών, με σύγχρονα μηχανήματα, με καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο διευρύνεται ακόμα περισσότερο. Αυτές τις μέρες ενισχύουμε με επιπλέον 5 επικουρικούς γιατρούς τη στελέχωσή του. Με κέντρο λοιπόν αυτό και με δορυφορικές δομές, τις νέες δομές που θα αναπτυχθούν στην ευρύτερη περιοχή, τις 10 τοπικές μονάδες υγείας, τις 25 όπως υπόθηκε στο συνολικό πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, πραγματικά πιστεύουμε ότι καλύπτουμε ένα σημαντικό κενό στη δημόσια περίθαψη στη χώρα μας και αυτό θα συμβάλλει πάρα πολύ στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και επιτρέψτε μου να πω και της δημοκρατίας. Να είστε καλά, έχουμε καλή δύναμη στο προσωπικό, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους παρασκευαστές, στους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας που ξέρουμε πόσο μοχθούν, που ξέρουμε ότι με πολύ αντίξωες συνθήκες, σε συνθήκες μισθολογικής και εργασιακής πίεσης πολύ μεγάλης, εξακολουθούν να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες και πραγματικά τιμούν το ρόλο τους και έχουν πλήρη συνέστηση της κοινωνικής τους αποστολής. Να είστε καλά και καλή δύναμη σε όλους. Και τώρα το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας. Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι για άλλη μια φορά στη Θεσσαλονίκη, αλλά ακόμα μεγαλύτερη χαρά μου που βρίσκομαι στον Εύωσμο, που βρίσκομαι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που βρίσκομαι εκεί όπου η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών αγωνίζονται, βιοπαλλεστές, καθημερινά σε δύσκολες συνθήκες. Και εκεί όπου για πάρα πολλά χρόνια οι κυβερνήσεις όχι απλά ξεχνούσαν να περάσουν, αλλά ξεχνούσαν ότι υπάρχουν αυτές οι περιοχές. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μόνο το κέντρο της πόλης και όταν εγώ είπα ότι θα έρχομαι συχνά εδώ, εννοούσα ότι θα έρχομαι κυρίως για να βρίσκομαι δίπλα όσο μπορούμε,
Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Να βρισκόμαστε δίπλα στις ανάγκες των πολιτών και να παλεύουμε μαζί τους για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας. Και σήμερα η παρουσία μας εδώ στο πρότυπο κέντρο υγείας αστικού τύπου έχει μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Γιατί εδώ βρίσκεται ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου που εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε αφαιθεί και είχε οδηγηθεί σε μαρασμό και με συστηματική προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας, της Διοίκησης της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, κυρίως όμως της Διεύθυνσης του Κέντρου Υγείας και βεβαίως των ανθρώπων που δίνουν τη μάχη καθημερινά του προσωπικού, το κέντρο αυτό ανασυγκροτήθηκε. Και εδώ και μερικές μέρες έχει ξεκινήσει να λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου. Δηλαδή σε 24ωρη βάση, ακριβώς όπως θα έπρεπε. Και η αναβάθμιση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για μια περιοχή όπου η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας έχει τεράστια κοινωνική σημασία. Πολύ περισσότερο μετά από μια μακρά περίοδο όπου με αφορμή την κρίση η δημόσια υγεία απαξιώθηκε μεθοδικά και συστηματικά. Όμως η λειτουργική αναβάθμιση αυτού του κέντρου υγείας του Ευόσμου δεν είναι μια αποσπασματική ενέργεια. Εντάσσεται σε ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο στο οποίο αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία τόσο εγώ όσο και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Αναφέρομαι σε μια μεταρρύθμιση που αν με ρωτάγατε τι θα ήθελες να μείνει πίσω σε αυτόν τον τόπο μετά από τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Μιας άλλης κυβέρνησης που έχει μια διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να στηρίζεται καθημερινά ο πολίτης και η κοινωνία. Θα έλεγα ότι αυτό που θα ήθελα να μείνει πίσω είναι μια πολύ ουσιαστική, εμβληματική μεταρρύθμιση στην υγεία με τη δημιουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πρόκειται για μια θεσμική πρωτοβουλία που εγώ πιστεύω έχει εμβληματική σημασία. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο με τις τοπικές μονάδες υγείας, σε δεύτερο με τα κέντρα υγείας. Και εγώ σήμερα την χαρά να ανακοινώσω ότι είμαστε ήδη τεχνικά και οργανικά και θεσμικά έτοιμοι ώστε οι πρώτες 60 περίπου τοπικές μονάδες υγείας, το βασικό κύτταρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μέσα στο επόμενο καλοκαίρι. Ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε και ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης, θα βρίσκονται σε λειτουργία 239 τέτοιες μονάδες σαν αυτή εδώ σε ολόκληρη τη χώρα. Μονάδες που θα είναι στελεχωμένες με επιπλέον προσωπικό περίπου 3.000 υγειονομικούς. 3.000 υγειονομικοί, γιατροί, επαγγελματίες υγείας, για την ακρίβεια 1.300 οικογενειακοί γιατροί και 1.700 επαγγελματίες υγείας θα προσληφθούν για να ξεκινήσει να σταθεί στα πόδια της αυτή η εμβληματική μεταρρύθμιση. Και λέω ότι αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις θα έπρεπε να είχαν γίνει τα χρόνια που ξοδεύανε δεξιά και αριστερά χρήματα για τις μεγάλες ιδέες, για τις Ολυμπιάδες, που είχαμε μεγάλα πλεονάσματα και όχι ελλείμματα. Τις εποχές του χρηματιστηρίου θυμάστε και των εξοπλιστικών και της μίζας όμως, για να μην ξεχνάμε ποιοι είναι αυτοί που λαιλάτησαν αυτόν τον τόπο, που χρεοκόπησαν αυτόν τον τόπο και τώρα μας κουνάνε το δάχτυλο. Αλλά αυτή η εμβληματική μεταρρύθμιση γίνεται σε περίοδο κρίσης, σε περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής και σε περίοδο που γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι λειτουργούμε και κυβερνάμε με το πιστόλι στον κρόταφο. Με έναν διαρκή εκβιασμό να τηρούμε τις δεσμεύσεις τις δημοσιονομικές και με τρικλοποδιές. Και παρά τις τρικλοποδιές πιάνουμε τους στόχους και παρά τις τρικλοποδιές πιάνουμε τους στόχους και προχωράμε μπροστά και μπορούμε. Να έχουμε ένα πλεόνασμα, ένα απόθεμα
για να ασκούμε κοινωνική πολιτική στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, δίνοντας μάχη μέρα με τη μέρα, όχι μόνο με τους έξω, αλλά και με το βαθύ σύστημα της διαπλοκής που είναι βαθιά ριζωμένο εδώ μέσα και ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας. Ήταν πολλοί οι βολεμένοι στον χώρο της υγείας και ήταν πολλά τα λεφτά που μοιράστηκαν, διασπαθίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια στο Κελπνό, στην Οβάρτη, σε όλα αυτά τα μεγάλα σκάνδαλα που τώρα μας απασχολούν. Θέλω λοιπόν να πω, φίλες και φίλοι, ότι η θέσπιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι μια μεταρρύθμιση που εγώ θα τη χαρακτήριζα χωρίς υπερβολή, επαναστατική μεταρρύθμιση. Επαναστατική γιατί αλλάζει ριζικά το χάρτη και τη λογική του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και τη σχέση των πολιτών με το σύστημα αυτό. Είναι επίσης επαναστατική στις προθέσεις και στις φιλοδοξίες της, γιατί έχει σχεδιαστεί με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, με αποκλειστικό γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Και το λέω αυτό διότι ο μέσος πολίτης, μετά ιδίως τα τελευταία 7 χρόνια της καταστροφής, ακούει και των μνημονίων, ακούει την λέξη μεταρρύθμιση και το βάζει στα πόδια. Η έννοια μεταρρύθμιση, που είναι μια θετική έννοια, έχει καταγραφεί αρνητικά στη συνείδηση των πολιτών. Γιατί αυτοί που για πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον τόπο μιλούσαν για μεταρρυθμίσεις, δεν σκεφτόντουσαν τίποτα περισσότερο, δεν είχαν τίποτα περισσότερο στο πίσω μέρος του μυαλού τους όταν μιλούσαν για μεταρρυθμίσεις, πέρα από την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και την μετατροπή δημόσιων αγαθών σε εμπορεύσιμα προϊόντα. Και η υγεία ήταν προνομιακός χώρος για μια τέτοια, για τέτοιου είδους πολιτική. Και βεβαίως αυτός είναι και ο λόγος που όταν ο κόσμος ακούει μεταρρυθμίσεις σκιάζεται αντί να αναθαρεί. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω. Η θέσπιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι μια μεταρρύθμιση που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ονόμαζαν όλοι οι προηγούμενοι μεταρρυθμίσεις. Είναι μια μεταρρύθμιση με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο και ξεκάθαρη στόχευση. Γι' αυτό άλλωστε τόσα χρόνια ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όσο όριμο και αναγκαίο και αν ήταν, έμενε μόνο στα λόγια. Και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για δεκαετίες να το σχεδιάσει σοβαρά και να το προωθήσει. Εμείς είμαστε προσιλωμένοι στην ιδέα της υγείας ως κοινωνικού αγαθού. Είμαστε αφοσιωμένοι στη δημόσια περίθαλψη και στην ισότιμη και καθολική κάλυψη του πληθυσμού. Και αυτός είναι ο στόχος, αν θέλετε, της μεταρρύθμισης αυτής. Και επιτρέψτε μου, δεν είναι υπερβολή, θα έλεγα ότι τηρουμένο των αναλογιών, είναι μια μεταρρύθμιση που στο τέλος της, όταν θα είναι πλήρως ολοκληρωμένη, θα έχει αντίστοιχη αξία με την μέγιστη των μεταρρυθμίσεων στην υγεία που ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας τη δεκαετία του 80. Γιατί, ξέρετε, μέσα από αυτή την μεταρρύθμιση δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας στις ευρωπαϊκές προηγμένες χώρες. Το σημαντικότερο είναι ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα αμβλύνει και τις σημαντικές παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Διότι η απουσία της σήμερα είναι η αιτία για την εξαντλητική επιβάρυνση των νοσοκομείων, ιδιαίτερα των τμήματων επειγόντων περιστατικών, όπου δυστυχώς καταφεύγει ο κόσμος σε λήψη δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας, είναι η αιτία για αυτό που ονομάζουμε παθητική ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας, που ήταν ταυτόχρονα και πολιτικό σχέδιο των προηγούμενων κυβερνήσεων, αφού οι άνθρωποι που δεν μπορούν να σηκώσουν το οικονομικό βάρος αναγκάζονται να επιλέγουν ιδιωτικές υπηρεσίες, προκειμένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία, προκειμένου να έχουν μια αξιοπρεπή φροντίδα. Και είναι και η αιτία για την αδυναμία ενός κεντρικού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά την πρόληψη και σε ό,τι αφορά την αγωγή υγείας και για δράσεις δημόσιας υγείας που περιορίζουν τους ανθυγιεινούς εντός εισαγωγικών παράγοντες του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Εννοείται βεβαίως ότι από την απουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κάποιοι έβγαιναν ωφελημένοι.
Και επιτρέψτε μου να σας πω σε αυτό το σημείο ότι και σήμερα δίνουμε τεράστιες μάχες για να λειτουργήσουν δημόσια νοσοκομεία. Πριν από ένα χρόνο βρέθηκα στην Σαντορίνη και εγκαινίασα το δημόσιο νοσοκομείο. Ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί που το κρατούσαν κλειστό, ενώ είχαν ολοκληρωθεί όλες οι εγκαταστάσεις? Ένα σύγχρονο, το πιο σύγχρονο στις Κυκλάδες. Ήταν αυτοί οι οποίοι θέλανε να πρημοδοτούνται τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια στο νησί. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα στεναρά αντιστέκονται στη λειτουργία των χειρουργείων στο νοσοκομείο της Ζακύνθου και σπεκουλάρουν το Υπουργείο που κάνει προσπάθεια να ξαναλειτουργήσει? Αυτοί οι οποίοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την ενίσχυση ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν αισθάνονται και πολύ καλά τώρα που προχωρούμε όλο αυτό το σχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για αυτή τη μεταρρύθμιση? Είναι όλοι όσοι έχουν συμφέρον από την ανάπτυξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτηρίων που υπήρξε ραγδαία στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Όπως ραγδαία υπήρξε και η εμφάνιση άκρως προβληματικών φαινομένων, όπως η προκλητή ζήτηση φαρμάκων και εξετάσεων, η σπατάλη πόρων, αλλά και η συνδιαλλαγή με ισχυρά συμφέροντα των προμηθειών υγείας και του φαρμάκου. Θέλω να ξεκαθαρίσω όμως ότι αυτά που λέω δεν σημαίνει ότι έχουμε προκατάληψη, όπως μας κατηγορούν, σε βάρος του ιδιωτικού τομέα. Αλλά θέλουμε ο ιδιωτικός τομέας να λειτουργεί με όρους, προδιαγραφές και έλεγχο, όπως συμβαίνει σε όλα τα ευνομούμενα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και βασική δέσμευση της πολιτείας σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, ταυτόχρονα με τη λειτουργία βεβαίως, την απρόσκοπτη λειτουργία σε όρους όμως της ιδιωτικής υγείας, όμως βασική δέσμευση της πολιτείας πρέπει να είναι η δυνατότητα, το δικαίωμα και του τελευταίου πολίτη που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε ένα αξιοπρεπές, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα υγείας. Ξέρετε, αυτή τη δέσμευση θα μπορούσε κανείς να τη θεωρεί αυτονόητη. Στη χώρα μας όμως δεν είναι αυτονόητη. Και θα έλεγα ότι δεν είναι αυτονόητο όχι μόνο τώρα στα χρόνια της κρίσης, αλλά και πριν, στα χρόνια της ευμάρειας εντός εισαγωγικών. Είναι λοιπόν προφανές, κατά την άποψή μου, το πόσο σοβαρά και κομβικά προβλήματα έρχεται να λύσει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οι τοπικές μονάδες υγείας θα καλύπτουν το σύνολο των κατοίκων της περιοχής ευθύνης τους, με την κάθε μία να αναφέρεται, αυτός είναι ο σχεδιασμός μας, σε ένα πληθυσμό περίπου 10 με 12.000 ανθρώπων. 12.000 ανθρώπων το μέγιστο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ουσιαστική αποκέντρωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών, η αντιμετώπιση των προβλημάτων κοινωνικού αποκλεισμού, διασφαλίζονται οι δυνατότητες ουσιαστικού σχεδιασμού για την πρόληψη, εισάγονται καινοτομίες όπως ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας του κάθε ασθενή και βεβαίως δημιουργείται και η στενή επαφή του ασθενή με τον οικογενειακό γιατρό. Θα έλεγα λοιπόν ότι η μεταρρύθμιση αυτή αλλάζει συνολικά τη φιλοσοφία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πρέπει, για να λειτουργήσουν σωστά αυτά τα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας, να καταλάβουν όλοι οι πολίτες ότι εδώ δεν είναι νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο θα πάμε για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σοβαρό που ενδεχομένως να χρειαστεί βραχία και μακρά νοσηλεία. Εδώ θα έρθουμε για να αντιμετωπίσουμε το περιστατικό το έκτακτο, άμεσα και αποτελεσματικά και χωρίς καθυστερήσεις, για να κάνουμε μια εξέταση αίματος, για να κάνουμε τις οδοντιατρικές και παθολογικές εξετάσεις αυτές που πρέπει να γίνονται γρήγορα, να κάνουμε προληπτικό έλεγχο. Είδα ότι έχει έναν εξαιρετικό μαστογράφο, ένα εξαιρετικό ακτινολογικό. Εδώ θα έρθουμε για να αντιμετωπίσουμε το άμεσο πρόβλημα ενός υψηλού πυρετού. Για όλα αυτά πηγαίναμε στο μεγάλο νοσοκομείο. Και τα μεγάλα νοσοκομεία τελικά αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Είχαμε τεράστιες καθυστερήσεις, επιβαρύνσεις και πολλές φορές τα φαινόμενα τα οποία όλοι έχουμε ζήσει, να αισθανόμαστε
ότι έχουμε δημόσια νοσοκομεία τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας αξιοπρεπούς παροχής φροντίδας υγείας. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και την πρόληψη, την αγωγή υγείας, την οικογενειακή ιατρική. Και βέβαια, πιστεύω ότι και από την πλευρά των πολιτών πρέπει να καθιερωθεί μια νέου τύπου πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Οργανωμένη, εύκαιρη, λειτουργική. Και να πω και κάτι άλλο. Ταυτόχρονα με τις ανάγκες που καλύπτουμε, ανάγκες του πληθυσμού, πιστεύω ότι με αυτά τα 239 κέντρα, τους 3.000 γιατρούς και προσωπικό που προσλαμβάνουμε άμεσα μέχρι τέλος του χρόνου, δίνουμε και μια μικρή αλλά ουσιαστική απάντηση και στο μεγάλο θέμα της χώρας, τη μεγάλη μάστιγα που είναι η φυγή νέων επιστημόνων, υψηλά εξειδικευμένων με πτυχία στο εξωτερικό. Και αναφέρομαι στους γιατρούς που έχουν κατακλείσει ευρωπαϊκές χώρες, Έλληνες γιατροί. Και πρέπει να φροντίσουμε αυτό το πολύτιμο και εξαιρετικά σημαντικό επιστημονικό δυναμικό να γυρίσει πίσω. Θέλω λοιπόν με την ευκαιρία σήμερα να απευθυνθώ στους νέους γιατρούς, στους γενικούς γιατρούς, στους παθολόγους, στους παιδιάτρους που τελειώνουν αυτή την περίοδο την ειδικότητά τους και να τους ζητήσω να εμπιστευθούν και να στελεχώσουν τις νέες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να διεκδικήσουν μια αξιοπρεπή επιστημονική και επαγγελματική προοπτική εδώ, στη χώρα μας. Και να εμπιστευθούν αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας. Δεν είναι εύκολος βέβαια αυτός ο σχεδιασμός. Και τον καταφέραμε, επαναλαμβάνω, γιατί είχαμε πείσμα και συνεχίζουμε να έχουμε πείσμα και ιεραρχούμε ως προτεραιότητα τη στήριξη του κοινωνικού κράτους ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Γιατί ξέρετε, τη στιγμή που είχαν αφήσει τα ταμεία άδεια, την χώρα σε οικονομική ασφυξία, σχεδιάζοντας την παρένθεση προηγούμενη, εμείς ήρθαμε με άδεια τα ταμεία, με ασφυξία και αυξήσαμε τον προϋπολογισμό για την υγεία. Τον αυξήσαμε. Και πήραμε ελληματικά δημόσια νοσοκομεία, ελληματικούς προϋπολογισμούς και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα δημόσιο νοσοκομείο με ελληματικούς προϋπολογισμούς. Όλα είναι πλεονασματικά. Πώς το καταφέραμε αλήθεια αυτό? Πώς το καταφέραμε? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι συνθήκες και το πλαίσιο είναι εξίσου περιοριστικό. Σταμάτησε όμως το πάρτι. Σταμάτησε η σπατάλη. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Αυξήσαμε τις δαπάνες λοιπόν σε συνθήκες εξαιρετικά σκληρές για τα δημοσιονομικά πράγματα. Εξασφαλίσαμε την οικονομική βιωσιμότητα των νοσοκομείων. Εντάξαμε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με το 1/3 από αυτούς τους πιο αδύναμους πλήρως απαλλαγμένους από τη συμμετοχή στα φάρμακα. Εξασφαλίσαμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους πρόσφυγες. Σταθήκαμε αντιμέτωποι σε δομικές τρευλώσεις και παθογένειες του ΕΣΥ, λαμβάνοντας αποτελεσματικά μέτρα όπως η λίστα χειρουργείου, η αναδιοργάνωση του συστήματος προμηθειών, η διαφάνεια στην διαπραγμάτευση των τιμών για τα φάρμακα. Και για αυτά όλα, ξέρετε, προφανώς δεν λέει κανείς ότι ζούμε στον παράδεισο. Δεν λέει κανείς ότι δεν έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε. Αλλά για αυτά όλα, για όλα αυτά, είμαστε περήφανοι. Διότι δώσαμε μάχες σκληρές, κόντρα σε συστήματα, κόντρα σε βολεμένους, κόντρα σε διαπλεκόμενους, για να στηρίξουμε στα πόδια τους το δημόσιο νοσοκομείο. Και θέλω να συγχαρώ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, κυρίως όμως θέλω να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω αυτούς που είναι το κύτταρο λειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας, που είναι οι γιατροί, είναι οι νοσηλευτές, είναι οι επαγγελματίες στον χώρο της υγείας, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία δίνουν καθημερινά μια τίμια και δύσκολη μάχη. Και ξέρετε, όταν ακούμε και ακούμε άναρθρες κραυγές από την πλευρά τόσο της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο και των μέσων ενημέρωσης που είχαν συνηθίσει να παίρνουν ένα καλό μερτικό, καλό μηνιάτικο από το δημόσιο χρήμα του Κελπνό,
αλλά και άναρθρες καρκραυγές μια συνδικαλιστική ηγεσία βολεμένων, που σήμερα θα έπρεπε να είναι εδώ στο πλευρό μας. Να είναι εδώ στο πλευρό μας και όχι απέναντί μας, αυτή τη μάχη που δίνουμε για λογαριασμό της ελληνικής κοινωνίας, των πιο αδύναμων και των εργαζόμενων που δίνουν τη μάχη μέσα στα νοσοκομεία. Όταν τα ακούμε όλα αυτά, χαμογελάμε. Όταν ακούμε, για παράδειγμα, ότι η μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι μεταρρύθμιση σοβιετικού τύπου, όταν ακούμε από τον υπεύθυνο τομεάρχη υγείας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή ότι όταν θα έρθουν, διότι έτσι νομίζουν, αλλά βαθιά ανοιχτωμένοι στα πράγματα, θα τα ξυλώσουν όλα και θα βάλουν εκεί στις προσλήψεις και θα απολύσουν τον κόσμο που προσλήφθηκε για πρώτη φορά με αξιοκρατικά κριτήρια, ακόμα και οι διευθυντές των νοσοκομείων, μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες, όταν τα ακούμε αυτά, χαμογελάμε. Και τους αφήνουμε να τα λένε. Διότι οι ίδιοι εκτίθενται και εκτίθενται καθημερινά. Και τώρα τελευταία τα βλέπουν και όλα ψεύτικα. Τα βλέπουν όλα πέτσινα. Πέτσινα τα αντίμετρα, πέτσινο το κύπελο στον ΠΑΟΚ, πέτσινα και το κέντρο υγείας. Όλα πέτσινα είναι. Πέτσινη είναι η κοινωνική τους ευαισθησία και ο ελληνικός λαός το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά. Δίνουμε μια μάχη καθημερινή στα κακώς κείμενα απέναντι στο πυρήνα της διαπλοκής, μια μάχη καθημερινή απέναντι σε μια χρεοκοπημένη οικονομία για να τη στηρίξουμε στα πόδια της και θα τα καταφέρουμε. Αποκαλύπτουν όμως τα κίνητρά τους με αυτές τις δηλώσεις, με αυτές τις τοποθετήσεις. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά το μεγάλο πάρτι που έγινε στο χώρο της υγείας, ας μην ανησυχούν, όλα θα έρθουν στο φως. Μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι αυτές οι εποχές και τα πλουσιοπάροχα πάρτι στο χώρο της υγείας είναι εποχές οριστικά περασμένες. Ναι, λέω εγώ, είναι οριστικά περασμένες, δεν είναι όμως ξεχασμένες, διότι όλα αυτά έγιναν στην πλάτη των Ελλήνων πολιτών. Θέλω λοιπόν, φίλες και φίλοι, κλείνοντας, να πω ότι για μας προτεραιότητα και σε αυτή τη μεταρρύθμιση είναι οι λαϊκές περιοχές. Οι λαϊκές περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, του Πειραιά, οι λαϊκές περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Διότι εδώ κατοικούν πολίτες με εισοδήματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στα ιατρικά κέντρα και να πληρώνουν για μια διάγνωση. Στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, μέχρι τέλος του χρόνου θα αναπτύξουμε 25 δομές, 25 τοπικές μονάδες υγείας. Οι 10 από αυτές θα είναι στον Εύωσμο και στον Κορδελιό. 10 τέτοια κέντρα στον Εύωσμο και στον Κορδελιό. 7 κέντρα στην περιοχή της Τούμπας. 5 στους Αμπελόκηπους και τη Μενεμένη και 3 στην Τριανδρία. Φίλες και φίλοι, δεν χρειάζεται να πω νομίζω κάτι περισσότερο. Θέλω όμως να πω, κλείνοντας, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δίνουμε 2 χρόνια τώρα μια πολύ δύσκολη μάχη, καθημερινά, το βλέπετε. Μια δύσκολη μάχη και με το παλιό σύστημα μέσα, κυρίως όμως, και με αυτούς που έξω μας έχουν βάλει στο κρόταφο και τη σκανδάλη στο δάχτυλο και το πιστόλι στον κρόταφο. Έχω όμως την πεποίθηση και την βαθιά αισιοδοξία. Τούτες τις μέρες περνάμε τον τελευταίο δύσκολο κάβο. Και σε πολύ λίγο καιρό οι πολίτες, ο καθένας από εμάς, με τις μεγάλες δυσκολίες που περνά καθημερινά και τις γνωρίζουμε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες και τις μεγάλες θυσίες, αλλά ο καθένας από εμάς θα μπορεί να δει πού οδηγεί αυτός ο δύσβατος δρόμος. 7 χρόνια τώρα πορευόμαστε σε δύσβατο δρόμο χωρίς να βλέπουμε πού οδηγεί. Σήμερα για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ορίζοντας, υπάρχει προοπτική και πιστεύω ότι αλλάζοντας το κλίμα και παρά την καθημερινή προσπάθεια από τις γνωστές Κασάνδρες και Σιρήνες των μέσων ενημέρωσης, που εμείς θα χαρούμε πολύ να συνεχίσουν έτσι. Γιατί όσο συνεχίζουν έτσι, τόσο σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά σε αυτόν τον τόπο. Να αρχίσετε να ανησυχείτε αν αυτοί αλλάξουν στάση. Ο κόσμος θα αρχίσει να βλέπει
με πιο καθαρή ματιά και από τη δική του εμπειρία μικρά αλλά ουσιαστικά αποτελέσματα στην καθημερινότητά του. Και η δική μας δέσμευση είναι ότι στο δρόμο της χώρας προς την σταθεροποίηση και την ανάκαμψη, πρώτο μας μέλημα θα είναι η στήριξη του κοινωνικού κράτους και η αναβάθμιση των υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους που λαιλάτησαν στα χρόνια της ανάπτυξης και αποτελείωσαν στα χρόνια της κρίσης. Αυτή είναι το όραμά μας, είναι αυτό, η προτεραιότητά μας είναι αυτή, η προσδοκία μας είναι αυτή και είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αγώνα να το καταφέρουμε και θα το καταφέρουμε. Γεια σας. Ήταν σε απευθείας...